Ερχόμαστε εμείς στην πολιτική διάσταση των πραγμάτων. Μαζί μας να καλησπέρασουμε το μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Παναγιώτη Χαλβατσιώτη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα για μένα. Τα εξωτερικά θέματα είναι στο επίκεντρο και η όλη υπόθεση που έχει να κάνει με το Σκοπιανό μας απασχολεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σε τι φάση βρισκόμαστε και αν πιστεύετε κι εσείς, η κυβέρνηση το εκτιμά αυτό, ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία? Ό,τι γνωρίζουμε, το γνωρίζουμε δυστυχώς από τον πρόεδρο της άλλης χώρας, όχι από τη δικιά μας την κυβέρνηση. Και μας προβληματίζει το γεγονός ότι ο κύριος Ζάεφ δηλώνει ότι έχουμε αναγνωρίσει, ο κύριος Τσίπρας δηλαδή, ότι έχει αναγνωρίσει τη μακεδονική ταυτότητα και τη μακεδονική γλώσσα. Την έχει διασφαλίσει αυτή. Και δεύτερον, έχει συμφωνήσει ο κύριος Τσίπρας να στείλει μια επιστολή που να αποδέχεται την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Αυτό δηλαδή το διαπραγματευτικό χαρτί που είχαν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και προσπαθούσαν να κερδίσουμε το εθνικό μας συμφέρον χρησιμοποιώντας το. Τώρα το χάνουμε και αυτό. Και το τρίτον, δεν ξέρουμε τώρα αν αυτή η συμφωνία του κυρίου Τσίπρα είναι του κυρίου Τσίπρα με τον κύριο Ζάεφ, του ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Ζάεφ. Δεν ξέρουμε αν γύρισε από τον Grand Prix του Μονακό ο κύριος Καμένος να δούμε ποια είναι η άποψη της κυβέρνησης. Διότι εμείς θα απαντήσουμε σαν αντιπολίτευση όταν πάρουμε το επίσημο κείμενο από την κυβέρνηση, όταν συμφωνήσει η κυβέρνηση. Βλέπετε λοιπόν διαπραγματεύσεις με αρνητικό πρόσημο ουσιαστικά. Διαπραγματεύσεις κάτω από το τραπέζι, από ό,τι μου λέτε. Γιατί γίνονται διαπραγματεύσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν έχουμε ακούσει τη θέση της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή επιθυμεί ή όχι τον όρο Μακεδονία. Δεν έχουμε δει κάτι το ξεκάθαρο. Αυτό θέλω να πω. Δεν έχουμε δηλώσει ότι δεν θέλουμε αλλητρωτικές στάσεις από το γειτονικό κράτος. Δεν έχουμε δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν αποδεχόμαστε τον όρο της Μακεδονίας χωρίς να έχει ατροποποιηθεί το Σύνταγμα, χωρίς να έχει αλλάξει κάτι το οποίο να επιβουλεύεται την ελληνική πραγματικότητα, το όνομα της ελληνικότητας της Μακεδονίας. Αυτή τη στιγμή εμείς θα πρέπει να συμφωνήσουμε αν αν μας προταθεί κάτι. Δεν ξέρουμε, όλα είναι μυστικά και ό,τι μαθαίνουμε, δυστυχώς θα μαθαίνουμε από τον πρόεδρο μιας άλλης χώρας. Ο κύριος Μητσοτάκης για το κόμμα μας ήταν ξεκάθαρο πάνω σε αυτό το θέμα και κατηγορηθήκαμε και ότι πηγαίνουμε και προς τα δεξιά, μάλιστα, γιατί υιοθετούμε ακραίες απόψεις. Ποιες? Τις εθνικές απόψεις τις ονομάζουν ακραίες. Σήμερα τον κύριο Κατρούγκαλο, ακούγοντας τον στο πρώτο θέμα, έκανε ο ίδιος λόγο πως θα υπάρχει και μεγαλύτερη από την κυβερνητική πλειοψηφία αποδοχή στην πρόταση που περιλαμβάνεται ουσιαστικά από την ελληνική πλευρά. Η Νέα Δημοκρατία αναμένεται να συνενέσει, να το πω έτσι, σε μια προδιάθεση να βρεθεί λύση, ή θα πάμε σε μια ρήξη που ενδεχόμενα να στοιχήσει? Κοιτάξτε, ένα εθνικό πρόβλημα πάντοτε πρέπει να λύνεται. Δεν μπορεί να διαιωνίζεται, γιατί είναι στο συμφέρον της χώρας να λύνεται. Το πώς θα λύνεται όμως, εφόσον είναι εθνικό, θα θέλει και εθνική συνένεση. Και εδώ δεν ξέρουμε αν υπάρχει καν κυβερνητική συνένεση για να προτρέξουμε και να πούμε εμείς συμφωνούμε σε κάτι που ούτε το γνωρίζουμε και ούτε ποτέ ρωτηθήκαμε και ούτε ποτέ ενημερωθήκαμε. Αφήνω λίγο το κομμάτι του Σκοπιανού και έρχομαι στο μέτωπο της οικονομίας. Μπαίνοντας ουσιαστικά αύριο και βρίσκοντας στην καλοκαιρινή περίοδο, μετράει, θα λέει κανείς, και η υπόθεση αντίστροφα σε ό,τι έχει να κάνει στην έξοδο από τις μνημονιακές αυστηρές υποχρεώσεις. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για καθαρή έξοδο. Η Νέα Δημοκρατία βλέπει εποπτεία και μια επιτήρηση διαρκείας και σκληρά μέτρα. Ποια είναι η πραγματικότητα? Γιατί η πραγματικότητα που βιώνει η ελληνική οικονομία και η πραγματική οικονομία είναι σίγουρα δυσάρεστη. Μα κύριε Καναλόπουλε, τη σκληρή αποπτία δεν τη λέει η Νέα Δημοκρατία, το είπε ο κύριος Τσακαλώτας. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέθεσε ένα συμπληρωματικό μνημόνιο 40 σελίδων με δεσμεύσεις οι οποίες θα ακολουθήσουν την ολοκλήρωση της Δανειακής Σύμβασης. Άλλο πράγμα παίρνουμε την τελευταία δόση και άλλο πράγμα ολοκληρώνεται το μνημόνιο και οι δεσμεύσεις του μνημονίου, οι οποίες θα συνεχίζονται. Αλλά το πρόβλημα είναι αλλού, κύριε Καναλόπουλε. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή η κοινωνία έχει φτωχοποιηθεί και δυστυχώς το χρέος αυξάνεται. 130% χρωστάγαμε και τώρα χρωστάμε 191%. Όλη η φτωχοποίηση και όλα τα σκληρά μέτρα που έχουν ληφθεί αποδώσανε στο να χάσουμε 60 ποσοστιαίες μονάδες, που σημαίνει από τα χρήματα τα οποία μπορούσαμε να μαζέψουμε για να ξεπληρώσουμε ή να μειώσουμε το χρέος, τελικά είμαστε σε πολύ χειρότερη μοίρα. Να, η κυβέρνηση μιλάει και έχει ως σκοπό ουσιαστικά με την έξοδο από τα μνημόνια να υπάρξει μια μεγαλύτερη ελευθερία επιλογών και διαχείριση των πολιτικών ζητημάτων προς μια κατεύθυνση
για να δούμε και κάτι το καλύτερο. Μα τι λέει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή? Η κυβέρνηση λέει ότι θα δανειστεί από την ελεύθερη αγορά. Ήδη δανείζεται μέχρι στιγμής βάσει ενός μνημονιακού κανόνα και θα ξαναδανειστεί από την ελεύθερη αγορά. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να το ξεπληρώσει και να μειώσει το χρέος. Εδώ συζητάμε ότι το χρέος αυξήθηκε. Για να ξεπληρωθεί ένα χρέος, κακά τα ψέματα, και εμείς, αν έχουμε μια απλή επιχείρηση, πρέπει να αυξήσουμε τα έσοδά μας. Πρέπει να αυξηθεί το εθνικό, το ακαθάριστο προϊόν. Αυτό το προϊόν επί κυβερνήσεων Σαμαρά ήταν 217 δις. Αυτή τη στιγμή είναι 186 δις. Που σημαίνει ότι χάσαμε 35 δισεκατομμύρια, χάσαμε 8.200 ευρώ ο καθένας από την τσέπη του για αυτό το εγχείρημα της πολιτικής, οικονομικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ενώ λέμε πώς βγήκε η Ιρλανδία από το μνημόνιο, πώς βγήκε η Πορτογαλία από το μνημόνιο, η Ελλάδα έχει ανάπτυξη, αύξηση μάλλον του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος κάτω από τη μονάδα και η Ιρλανδία είχε 13%. Ναι. Που σημαίνει ότι αυξήθηκε το προϊόν της και μπορεί και ξεπληρώνει το χρέος της. Εμείς ακόμα δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα, διότι αν δεν αλλάξουμε πολιτική, θα γινόμαστε κάθε μέρα και φτωχότεροι. Ωστόσο, οι επίσημοι δείκτες, για παράδειγμα της ανεργίας, δείχνουν πως η ανεργία πέφτει, έχει φτάσει σε ένα ποσοστό κοντά στο 20%. Η απασχόληση αρχίζει να παίρνει ένα ρυθμό, έστω και σε προσωρινά επίπεδα. Δεν επιβλέπετε εσείς μια τουλάχιστον βελτίωση σε αυτό το χώρο? Όχι. Καταρχήν, έτσι κι αλλιώς είμαστε πρωτοπόροι στην ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν λένε τα ποσοστά ότι το 30% αυτών των νέων θέσεων ή τέλος πάντων των θέσεων εργασίας είναι μερικής ευέλικτης απασχόλησης, όπως είναι ο μοντέρνος όρος. Δηλαδή να δουλεύουν 3 μέρες την εβδομάδα ή 3 ώρες την ημέρα και να αμείβονται με 3 κατοστάρικα. Δεν προσθέτουμε ή τουλάχιστον δεν αφαιρούμε τις θέσεις αυτές οι οποίες είναι εποχιακές. Είναι τουρισμός. Ξεκίνησαν τα ξενοδοχεία, ξεκίνησαν οι θερινές εγκαταστάσεις, προσλαμβάνουν κόσμο εποχιακό. Αυτό θεωρητικά μείωσε την ανεργία, αλλά όχι στα ποσοστά αυτά που θα έπρεπε να μειωθεί. Και γιατί δεν επιστρέφουν οι νέοι μας από το εξωτερικό και παραμένουν εκεί? Και γιατί συνεχίζουν να φεύγουν? Γιατί μειώνεται η ανεργία? Όχι βέβαια. Η ανεργία και τα νούμερα πολλές φορές δεν δείχνουν την πραγματική οικονομία και τις πραγματικές δυνατότητες που έχει η οικονομία στη χώρα. Παίρνοντας την βάση από αυτά που είπατε και ουσιαστικά βλέποντας και το προηγούμενο θέμα που είχε να κάνει με μια νέα τουριστική δομή που πλέον λόγω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας έχουμε στην Πελοπόννησο και τη Λακωνία, θέλω λίγο να σας ρωτήσω γιατί η παρουσία του κ. Μητσοτάκη και στο ΣΕΤΕ ουσιαστικά κατέδειξε και την ακολουθούμενη πρόταση της Νέας Δημοκρατίας γύρω από την μείωση φόρων που είναι και στον χώρο του τουρισμού. Ποια είναι η δική σας κατεύθυνση, η δική σας πολιτική πρόταση και πόσο αυτή μπορεί να γίνει πραγματικότητα, να είναι ρεαλιστική? Είμαστε μεσίνοι και ο τουρισμός είναι ένα κομμάτι της βαριάς βιομηχανίας, κύριε Κανελόπουλε. Και θέλουμε να έρθουν περισσότεροι ξένοι να γνωρίσουν τον τόπο μας. Θέλουμε να τους διευκολύνουμε όμως. Για να τους διευκολύνουν να έρθουν περισσότεροι για να ξοδέψουν περισσότερα χρήματα, πρέπει να γίνουμε ανταγωνιστικοί από τις γύρω χώρες. Όταν λοιπόν το ΦΠΑ στην εστίαση και στη διαμονή στις γύρω χώρες, Τουρκία θέλετε, Κροατία θέλετε, Ιταλία είναι στο 10% και στην Ελλάδα είναι 24%. Δεν θα το λογαριάσει αυτό ο ξένος που θα πληρώσει τα χρήματά του να έρθει. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Θα πρέπει να μειώσουμε το ΦΠΑ και η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης και δήλωσε ότι το 24% της εστίασης θα το πάει για πρώτη δόση στο 13% και από εκεί και μετά θα ενοποιηθεί μαζί με τις διαμονές στο 11%. Μην ξεχνάτε ότι στην κυβέρνηση Σαμαρά 13% ήταν το ΦΠΑ της εστίασης και πήγε από το ΣΥΡΙΖΑ στο 24% και στις διαμονές 6,5% και το πήγε στο 13%. Άρα εμείς υποσχόμαστε ότι θα το γυρίσουμε πίσω γιατί θέλουμε να γίνουμε ανταγωνιστικοί στις γύρω χώρες, γιατί πρέπει να έρθουν περισσότεροι ξένοι και στη Μεσσηνία και πρέπει και να μάθουν τη Μεσσηνία μας αλλά ταυτόχρονα να βοηθήσουν και στην ανάπτυξη του τόπου μας. Αυτό το handicap που δημιουργείται όμως μεταξύ φορολογίας ή φοροεισπρακτικότητας, να το πω έτσι, πώς θα το καλύψει η Νέα Δημοκρατία? Αν θέλουν περισσότεροι, όταν θα μοιραστεί το έσοδο σε περισσότερους επισκέπτες, οι οποίοι δεν θα δώσουν μόνο το φαγητό τους και τον ύπνο τους, θα ξοδέψουν και άλλα χρήματα. Αυτό θα αυξήσει την οικονομία και θα δώσει ρευστότητα. Και θα έρθουν εδώ γιατί ακριβώς δεν θα νιώσουν ότι τους επιβαρύνουμε περισσότερους και περιττούς φόρους. Ίσα-ίσα τους διευκολύνουμε στο να επιλέξουν την Ελλάδα πολύ πιο εύκολα. Και με ένα τελευταίο ερώτημα. Γιατί είμαστε έτσι σε εξελίξει στο κόκκινο? Εκλογές βλέπετε? Και το λέω αυτό γιατί ακούγεται και υπάρχει μια έντονη φιλολογία την ώρα που η Νέα Δημοκρατία ζητά κάθε μέρα εκλογές.
Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία ζητάει τις εκλογές γιατί δεν πάει άλλο με τα οικονομικά μεγέθη και τον τρόπο που διαχειρίζεται την οικονομική πολιτική κυβέρνηση για τους Έλληνες πολίτες. Αυτό που σας, τα νούμερα που σας ανέφερα πιο πριν, η φτωχοποίηση και τα απόλυτα νούμερα της αύξησης του χρέους και της μείωσης του εθνικού προϊόντος σχετίζονται με την υπερφορολόγηση, με την αύξηση των εισφορών. Θα πρέπει να δημιουργηθεί αναπτυξιακό περιβάλλον. Με τους φόρους, με τις αυξημένες φοροεκπρακτικές τακτικές, κανένας δεν πρόκειται να επενδύσει. Δεν μιλάω για τους ξένους μόνο και από την Ελλάδα. Δηλαδή, ένας επιχειρηματίας, όταν ξέρει ότι το 65-70% των εισπράξεων θα πάει σε φορολογήσεις και σε εισφορές, προφανώς δεν θα προχωρήσει να κάνει την επένδυση αυτή. Άρα, λοιπόν, για να δημιουργηθούν οι θέσεις εργασίας και να μειωθούν οι εισφορές γιατί θα μοιραστούν σε περισσότερους, για να δημιουργηθεί μια αύξηση του εθνικού ακαθάριστου προϊόντος, θα πρέπει να αλλάξουμε την πολιτική. Θα πρέπει να χαλαρώσουν λίγο όλες αυτές οι, πώς να το πω, οι ασφικτικές οικονομικές τακτικές, ταυτόχρονα να εξυπηρετηθεί ο πολίτης απλοποιώντας τα συστήματα τα οποία θα βοηθήσουν την επιχειρηματικότητα, δεν θα κυνηγήσουν τον ελεύθερο επαγγελματία, ούτως ώστε να έρθει το άλλο κλίμα το οποίο πρεσβεύουμε εμείς. Διαφορετικά την πολιτική της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ τη βλέπουμε τα τελευταία 3 χρόνια και τη νιώθει ο καθένας στο πετσί του. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.